Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι και στη Θεσσαλία εναντίον του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο επανακαθορίζει με νέα κριτήρια τις μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για την εξισωτική αποζημίωση. Η Κτηνοτροφική Ομοσπονδία απέστειλε ήδη σχετική επιστολή διαμαρτυρία στο Υπουργείο, αφού, όπως επισημαίνει ο τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, το σχέδιο είναι εντελώς λανθασμένο. Ενώ στηρίχτηκαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη διαβούλευση στην ξηρασία, ένας από τους λόγους που δίνει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλά κάνουν για το συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποίησαν εντελώς λανθασμένο τρόπο. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ξηρασία. Ανταυτού, οι ίδιοι προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο των αρδευόμενων εκτάσεων για το σύνολο των καλλιουργούμενων εκτάσεων σε κάθε τοπική κοινότητα. Αν ο συντελεστής έβγαινε άνω το 50%, οι εκτάσεις κόβονταν. Δεν υπάρχουν πουθενά τα βοσκοτόπια, όπως αναφέρει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, και σύν της άλλης δεν χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία που αναφέρει ο διαγωνισμός, ότι η ξηρασία εγκρίνεται με βάση το συντελεστή της βροχόπτωσης για τις εξατμιζοδιαπνοής. Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι με το σχέδιο πολλές περιοχές βγαίνουν εκτός μειονεκτικών περιοχών. Ολόκληρη νομίνα πετάζονται εκτός, όλος ο νομός Λάρισας είναι εκτός από τις μειονεκτικές περιοχές. Και μάλιστα στη Θεσσαλία μόνο 20 χωριά στη Μαγνησία είναι, και τα Τρίκαλα είναι εκτός και η Καρδίτσα είναι εκτός. Να σημειωθεί ότι η σχετική διαβούλευση από το Υπουργείο που έχει ξεκινήσει θα διαρκέσει ως τον Οκτώβριο. Χρόνος ελάχιστος, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, αφού το σχέδιο αυτό θα δεσμεύσει τη χώρα και για την επόμενη προγραμματική περίοδο.